Τώρα άμεσα θα τεθεί σε διαβούλευση. Καταρχήν. Και εν συνεχεία μέσα τέλος Ιανουαρίου θα. Να σας πω. Καμιά φορά έχουν και δίκιο έτσι, γιατί έγινε μια έρευνα από το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης τότε που πρότεινε τους 5 Δήμους ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα το έχει αναλάβει ο κ. Δρακούς προσωπικά, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος ήταν και. Δήμαρχος, ο οποίος γνωρίζει τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και τα γνωρίζει πολύ καλά και ευελπιστώ τουλάχιστον να το δούμε αυτό και στην πράξη. Δηλαδή ότι να έρθει. Δεν είναι απλώς ενώνω, είναι 500 πράγματα που πρέπει να ακολουθήσουν ταυτόχρονα. Είναι η επίλυση των ουσιαστικών προβλημάτων. Είναι η επίλυση καθημερινότητας, η επίλυση των οικονομικών δεδομένων, η επίλυση της λειτουργίας του Δήμου. Δεν είμαστε αστική δήμη. Είμαστε μια περιοχή αγροτιάς, μια περιοχή όπου ο ηλικιωμένος δεν μπορεί να πάει. Και να γίνουν υπάλληλοι του ενός, του άλλου, του άλλου. Εντάξει, θεωρώ ότι θα λειτουργήσουν. Αλλά πώς θα λειτουργήσουν όμως. Και πώς θα γίνεται ο έλεγχος. Δηλαδή θα πρέπει να έχει ελεγκτική και μηχανή. Και ποια είναι τα οικονομικά. Ελεγκτική μηχανή ο Δήμος. Ο Μητροπολιτικός Δήμος εκάστοτε Δήμου. Η σκέψη είναι για να μπορέσουν να δημιουργηθούν τεχνικές υπηρεσίες και όλα αυτά τα σχετικά που ακούμε. Βέβαια. Κατά καιρούς και κατά κόρον. Βέβαια. Να σας πω κάτι όμως. Επειδή και από αυτή τη στιγμή, γιατί όσο να είναι, τελειώνουμε και την δημοτική μας θητεία και καλό είναι να ευχαριστούμε κάποιους ανθρώπους. Ανθρώπους που μοχθούν, που δουλεύουν στην περιφέρεια και που αν θέλετε, σε δύσκολες στιγμές έντασης, γιατί και εμείς οι δημαρχοί, ασκώντας την εξουσία, έχουμε την ένταση. Σαφώς. Θα ήθελα λοιπόν. Η μηχανική της ΤΕΔΚ, οι οποίοι επιτελούν ένα σημαντικό έργο. Τι έτσι, να κάνουν, δύο άνθρωποι προσπαθούν να τα λύσουν όλα. Ένα σημαντικότατο έργο. Θα ήθελα να πω ότι μέχρι και από τους επιτρέπους, αν θέλετε, των ελεκτικών συνεδρίων, οι οποίοι έχουν κατά κόρον την δική τους άποψη και στηρίζουν το έργο των Δήμων γενικότερα, όσο αυτό είναι εφικτό, μην ξεχνάμε την ίδια την περιφέρεια που λειτουργεί όπως λειτουργεί και μην ξεχνάμε κατά κύριο ρόλο όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν στο δημόσιο και που για να λειτουργήσει το δημόσιο θα πρέπει να κάνουν τον αγώνα τους, τον δικό τους αγώνα για να μην πάψει να λειτουργεί αυτή η καθημερινότητα. Τον αγώνα λοιπόν για τον ίδιο τον δημόσιο. Γι' αυτό λοιπόν και πρέπει να καλέσουμε όλους, δεν πρέπει να μπαίνουμε σε οποιαδήποτε υπηρεσία και απλώς να κατηγορούμε χωρίς. Γιατί όταν θα έρθεις στη θέση που θα ασκήσεις την εξουσία, τότε θα αντιληφθείς πραγματικά το τι συμβαίνει. Μένα η θέση μου είναι ότι πάντοτε πρέπει να δίνεις δικαίωμα σε όλους που έχουν ασχοληθεί τους δημοτικούς συμβούλους να ασκήσουν εξουσία από όλα τα βήματα για να αντιληφθούν ποια είναι η πραγματικότητα. Αν αυτός ο Δήμαρχος έχει ξεχάσει να μιλήσει ή έχει ξεχάσει να πάει και σπίτι του, αν θέλετε, καμιά φορά έτσι. Ναι, σωστό. Σωστό. Κύριε Δημαρχέ, έχετε κάνει μια πάρα πολύ έξυπνη κίνηση κατά το παρελθόν, την οποία εγώ την έζησα βέβαια από κοντά σας, κάνοντας το λειτουργήμα του δημοσιογράφου και του ρεπόρτερ ταυτόχρονα, με το θέμα της ομοσπονδίας, όχι ομοσπονδίας, των συνεργαζομένων δήμων για τα θέματα υγείας. Μάλιστα. Που με πρόεδρο τον Πατούλη, τον δήμαρχο του Αμαρουσίου και λοιπά, και έχετε κάνει μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Πού βρίσκεται αυτό το θέμα? Να σας πω, το θέμα της πολιτικής ιατρικής πέρασε διάφορες φάσεις στο Δήμο της Σκάλας. Μία από αυτές τις φάσεις ήταν η εφαρμογή των πιλωτικών προγραμμάτων. Ακριβώς. Πιλωτικό πρόγραμμα τι είναι? Ότι ξεκινάω να κάνω μία έρευνα κατά πόσο εγώ μπορώ να είμαι συνεπής στους πολίτες μου, στους δημότες μου, να κάνω εξετάσεις αίματος σε τακτά χρονικά διαστήματα. Κατά πόσο έχω εθελοντικό σώμα το οποίο θα με βοηθήσει και κατά πόσο οι γιατροί της περιοχής θα είναι έτοιμοι και να θέλουν να έχουν το χρόνο και την πολυτέλεια του χρόνου, αν θέλετε, να βοηθήσουν. Και όχι μόνο οι γιατροί της περιοχής, αλλά οποιοδήποτε εκτελούν ένα εθελοντικό έργο. Σωστά. Σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα. Σε θέματα υγείας. Έτσι λοιπόν εμείς τι κάναμε. Κάναμε μια καταγραφή του πληθυσμού, ξεχωρίσαμε κάποιες δράσεις, σήμερα είχαμε μια συγκεκριμένη συζήτηση. Τώρα, συνεργαζόμενοι με την αντικαρκινική εταιρεία, ξεκινάμε με group των 25 ατόμων να πηγαίνουν να κάνουν τη μαστογραφία τους ή το οτιδήποτε άλλο στον τόπο εκεί που η αντικαρκινική εταιρεία θα μας ορίσει. Ωραία. Και από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε μια τεράστια ευθύνη στο να παρουσιάσουμε το θέμα και να το θεσμοθετήσουμε. Η ίδρυση του ΚΑΠΗ της Σκάλας, το οποίο πρόκειται να γίνει σε μια πανηγυρική εκδήλωση Πότε αλήθεια ξεκινάτε? Ακούστε, καθυστερήσαμε λόγω των προβλημάτων που είχα. Σωστά. Με τον πατέρα μου. Σίγουρα είναι όμως ότι αυτό το μήνα θα γίνει ένα μεγάλο. Κυνηγάμε να κάνουμε ένα δείπνο αγάπης σε συνεργασία με την Εκκλησία.
για να μπορέσουμε ουσιαστικά να φέρουμε κοντά τους ηλικιωμένους, να τους δείξουμε ποιοι είμαστε και όχι μόνο να τους κάνουμε τις εκδρομές αυτές που κάνουμε συχνά πυκνά σε σκάλα. Τώρα θα πάνε στα Καλάβρητα και τους καλώ να παίρνουν τηλέφωνο στο Δήμο, να ζητάνε, να απαιτούν και αν θέλετε, μην διστάζει κανείς να έρχεται και στον Δήμαρχο και δεν με πειράζει για να με φωνάζει. Θα φωνάξω και εγώ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μέσα από το διάλογο, μέσα από την ένταση, βγαίνουν τα συμπεράσματά μας. Βγαίνει η δουλειά μας για να μπορέσουμε, αν θέλετε, να λειτουργήσουμε ακόμα και εμείς καλύτερα. Γιατί θα στενοχωρηθούμε, θα χαρούμε, θα γελάσουμε και θα κλάψουμε όλοι μαζί. Πιστεύετε εσείς ότι, εγώ το πιστεύω βέβαια, ότι ο Δήμος της Σκάλας, με όλη την ευρύτερη περιοχή δηλαδή, γιατί και ο Δήμος του Έλους, νομίζω ότι έχετε και κάποια συνεργασία εκεί πέρα, ό,τι μπορείτε τέλος πάντων σαν δύο Δήμοι όμοροι που είστε, μπορείτε να δημιουργήσετε πάρα πολύ μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι αυτό φοβόντουσαν απανέκαθεν οι Σπαρτιάτες και άλλων πόλεων Μολάη και Γηθίου και λοιπά, ότι η Σκάλα με τον όλο το γάμπο της, του Έλους, τη γούβα που λέμε, θα είσαστε πλέον ο πρώτος, αν όχι ο πρώτος, ο δεύτερος Δήμος της Λακωνίας. Και αυτό έχοντας υπόψη και ότι η περιοχή σας είναι και πλούσια σε αγροτικά προϊόντα και λοιπά και λοιπά και σε παραγωγές και σε εργατικό δυναμικό που έχετε αυτή τη στιγμή και αναγκαζόσαστε να έχετε μεγάλο αριθμό και αλλοδαπών, μάλλον ευρωπαίων αλλοδαπών για να... τους Ρουμπάνους. Έχουμε και τους Πακιστανούς τώρα τελευταία. Ναι, εκτός από αυτούς. Εγώ μιλάω για τους Ευρωπαίους. Γιατί τώρα και η Βουλγαρία και η Ρουμανία είναι ευρωπαϊκά κράτη. Θα σας πω, καταρχήν, ο Δήμος αυτός, ο Δήμος Σκάλας τουλάχιστον και ο Δήμος Έλους, αλλά και ο Δήμος Κοκκιόνη, δεν έχουμε την, αν θέλετε, την πρωτευουσοφοβία. Νομίζω ότι τα χρόνια έχουν παρέλθει. Εγώ πιστεύω ότι ο Δήμος που θα προκύψει θα πρέπει να κοιτάζει τα δικά του τα προβλήματα και το δικό του τον αγώνα. Σωστό. Ο Δήμος Σπάρτης δεν έχει καμία ανάγκη. Η Σπάρτη έχει μια, ασκεί μια εξουσία από το όνομά της και μόνο. Η Σπάρτη είναι μια πόλη η οποία είναι ακουστή στο πέρασμα των χρόνων, στο πέρασμα των αιώνων, στο πέρασμα της ιστορίας, αν θέλετε. 17 Σπάρτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακριβώς. Η Σπάρτη όμως είναι μόνο μία. Αλλά μία είναι η ίδια. Ακριβώς. Εμείς μπορεί, έχουμε τη δικιά μας ιστορία, την οποία ιστορία, ξέρετε κάτι, το Δήμο της Σκάλας, κανείς δεν γνωρίζει ότι υπάρχει τη Σκάλας. Ήταν υπό την Σπαρτιατική. Δεν ήταν μόνο εκεί. Ανάπτυξη. Εμείς έχει περάσει διάφορα φάσματα. Και έχουν βρεθεί και αρχαιολογικά ευρήματα πολύ σημαντικά. Αρκετά. Εμείς λοιπόν, εκείνο που μας συνδέει όλους είναι η αγάπη για την πρόοδο, για τη δημιουργία, έτσι, η αγάπη για τη Λακωνία γενικότερα. Ναι, ναι. Δεν φοβάμαι τον Δήμο της Σπάρτης, τον αγαπώ, τον εκτιμώ, αγωνίζομαι για το Δήμο το δικό μου. Θα πρέπει λοιπόν ο Δήμος, ο οποίος θα προκύψει από τον Καποδίστρια 2, να μην είναι μόνο στα χαρτιά ο δεύτερος μεγάλος Δήμος, γιατί και η Σκάλα αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους μεγάλους Δήμους της Λακωνίας. Δεν φοβόμαστε. Εμείς ερχόμαστε να αντιπαραθέσουμε, αν θέλετε, τα δικά μας προβλήματα στα προβλήματα της κοινωνίας της Σπάρτης. Δεν φοβόμαστε, αγωνιζόμαστε για το καλύτερο, να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό, γιατί δεν έχουμε απολύτως τίποτα να χωρίσουμε. Είμαστε μαζί και μας ενώνουν τα προβλήματα. Και ούτε και να ζηλέψετε, γιατί εδώ που τα λέμε έχετε αναπτύξει τέτοιο και εμπορικά κέντρα εκεί πέρα και γεγονός είναι ότι εκεί στη Σκάλα γενικότερα στην περιοχή βρίσκει κανείς τα πάντα, ό,τι του χρειάζεται. Κοιτάξτε, όπως έρχονται και εγώ νομίζω ότι είπα προηγουμένως ότι στην αρχή ότι αν δεν λειτουργούμε σαν μια ενιαία ενότητα, σαν μια ενότητα χωρίς ρυθμιστικούς μηχανισμούς, τότε εκείνο που θα κερδίσουμε είναι τον υποβιβασμό της ανάπτυξης, τον υποβιβασμό της δημιουργίας. Δημιουργώ σημαίνει συνεργάζομαι, γιατί αν δεν συνεργαστώ δεν μπορώ να δημιουργήσω, δεν μπορώ να εκφράσω αυτό που θα ήθελα και αυτό που ονειρεύομαι. Έτσι λοιπόν δεν φοβόμαστε, στοχεύουμε σε συγκεκριμένα σημεία και αν θέλετε εφαρμόζουμε όλες αυτές τις πολιτικές αξίες που έχουν περάσει στην ιστορία και που, αν θέλετε, πάλι έχουν να κάνουν με σκηνές, όχι αλλοφροσύνης, σκηνές πολιτισμού. Κύριε Δήμαρχε, θα θεωρείτε ότι δεν ξέρω να κάνω σωστά τη δουλειά μου, εάν δεν σας έθετα το ερώτημα με τα μεγάλα τεχνικά έργα που εκκρεμούν και που πρόκειται να γίνουν στην περιοχή σας, όπως είναι η νέα γέφυρα του Ευρώτα, όπως είναι η παράκαψη της Σκάλας,
και γενικά